Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Ο κύριος Τέλης Νουνατζίδης θα ξεκινήσει. Στη συνέχεια θα ακούσετε και τον Κώστα και οι δυο τους θα είναι στη διάθεσή σας για τις ερωτήσεις που έχετε να κάνετε. Καλημέρα και από μένα. Καλή χρονιά αθλητική. Όταν πριν από χρόνια ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, την προσπάθεια να σταματήσει η καθοδική πορεία της ομάδας, να σώσουμε αυτό που όλοι αγαπούσαμε και αυτό που όλοι πιστεύαμε ότι δεν του αξίζει να βρίσκεται χαμηλά, θέσαμε κάποιους στόχους. Όπως σε κάθε δυνατό project θέτει στόχους. Οι στόχοι ήταν τρεις. Ήταν οι στόχοι ανάγκης, πώς θα μείνουμε ζωντανοί την επόμενη μέρα. Οι στόχοι ήταν στόχοι οργανωτικοί και αποτελέσματος, πώς θα πάει η χρονιά μας και από πού ξεκινάμε και πού φτάνουμε, έτσι ώστε να έχουμε προσθέσει κάτι θετικό σε κάθε χρονιά. Και πίσω-πίσω στο κεφάλι μας υπήρχε ένα στρατηγικός στόχος, ο μεγάλος στόχος. Ο στόχος ο οποίος μας έκανε και μας κάνει να δουλεύουμε ασταμάτητα, με πολύ αγάπη και πολύ περηφάνεια για αυτό το σύλλογο. Ο στόχος αυτός ήταν κάποια στιγμή η ομάδα να φτάσει σε τόσο υψηλό επίπεδο, ώστε να διεκδικεί αυτά που της αναλογούν σύμφωνα με την ιστορία της και την αξία της. Και για να γίνει αυτό, οι πρωταγωνιστές είναι οι άνθρωποι και συγκεκριμένα οι παίκτες. Άρα λοιπόν ο στρατηγικός στόχος στο μυαλό μας ήταν κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ να καταφέρει να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο και να έχει φτάσει σε ένα επίπεδο ώστε να είναι ελκυστικός σε σπουδαίους παίκτες. Χαίρομαι πάρα πολύ που μετά από όλα αυτά τα χρόνια είμαι στη θέση να παρουσιάζω ένα παίκτη που πραγματικά είναι σπουδαίος. Και αν στο μυαλό μας είχαμε παίκτες οι οποίοι είναι υψηλής αγωνιστικής αξίας, δεν υπάρχει μεγαλύτερο στόχος, μεγαλύτερο παράδειγμα ότι όλα τα πράγματα συνδυάζονται σε ένα, το απόλυτο πακέτο. Γιατί εγώ είμαι σήμερα εδώ για να παρουσιάσω το απόλυτο πακέτο του ΠΑΟΚΣΥΔΙΚΟΥ μπάσκετ. Έναν παίκτη από το υψηλότερο επίπεδο, έναν παίκτη που όλα αυτά τα χρόνια έχει δείξει την αγωνιστική του, τη μεγάλη αγωνιστική του αξία, αλλά όχι μόνο. Έναν παίκτη που ταυτίζεται με την νεότερη ιστορία αυτής της ομάδας, έναν παίκτη που δεν υπάρχει κανένας άλλος να εκφράσει ό,τι έχουμε μέσα στο μυαλό μας όλοι και ό,τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας για αυτή την ομάδα και ταυτόχρονα να μπορεί να τα βγάλει και στο γήπεδο. Ένα παίκτη που όλοι όσοι δουλεύουμε τα τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ καρδιοχτυπούσαμε για ό,τι θα έρθει η ώρα να γυρίσει στην ομάδα μας. Για να επιτευχθεί αυτός ο μεγάλος στόχος έπαιξαν ρόλο κάποιοι πολύ σημαντικοί παράγοντες. Πρώτα απ' όλα ήταν κυρίαρχη η επιθυμία του παίκτη να επιστρέψει στην ομάδα. Χωρίς αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Και ήταν κυρίαρχη η επιθυμία του, όχι μόνο για συναισθηματικούς λόγους, σίγουρα όχι για οικονομικούς λόγους, αλλά και για καθαρά αγωνιστικούς και μπασκετικούς λόγους. Ο δεύτερος μεγάλος παράγοντας για να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία ήταν σαφώς και η διοίκηση της ομάδας. Και η διοίκηση της ομάδας όχι γιατί έκανε τρομερά πράγματα για να επιστρέψει ο Βασιλιάδης στον ΠΑΟΚ, αλλά η διοίκηση της ομάδας και όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτή, το προσωπικό της ομάδας και όλοι οι άλλοι, το staff, το αγωνιστικό,
το οποίο έχουν φέρει την ομάδα σε μια τέτοια κατάσταση που να την κάνει ελκυστική για έναν παίκτη του Βεληνικού, του Κώστα Βασιλιάδη. Παρ' όλα αυτά και στη συγκεκριμένη περίπτωση η διοίκηση της ομάδας εξάντλησε κάθε δυνατότητα που είχε έτσι ώστε να κάνει πράγματα για τον Κώστα Βασιλιάδη χωρίς ποτέ φυσικά να διακινδυνεύει αυτό που με τόσο μεγάλο ζήλο και με τόσο μεγάλη προσπάθεια προσπαθεί τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή την οικονομική σταθερότητα και το δρόμο της εξυγίανσης των οποίων συγκεκριμένα και σταθερά ακολουθεί. Ο τρίτος και σημαντικότερος παράγοντας που προέρχεται και αυτός από τη μεριά του παίκτη είναι εκπρόσωπή του. Ξέρετε, καμιά φορά η βούληση των παικτών είναι διαφορετική. Η βούληση των εκπροσώπων και συγκεκριμένα των μάνατζερ του αθλητή είναι άλλη. Και σε αυτή την μάχη κάποιες φορές, τις πιο πολλές φορές, κερδίζουν οι εκπρόσωποι που έχουν την εμπειρία και την γνώμη. Αυτή τη φορά όμως, πραγματικά οι προσπάθειες που έγιναν από τους εκπροσώπους του αθλητή ήταν απόλυτα συντεταγμένες μαζί του, αλλά και είχαμε μια καταπληκτική συνεργασία έτσι ώστε όμορφα και ωραία να ολοκληρώσουμε αυτή τη συμφωνία. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον κύριο Σπύρο Καλέργη, τον κύριο Σύφη Καλέργη και τον κύριο Κώστα Παπαδάκη για την εξαιρετική συνεργασία και την εξαιρετική προσπάθεια που κάνανε έτσι ώστε να γίνει πραγματικότητα η επιστροφή του κόσμου, του Κώστα στην ομάδα. Ο τέταρτος παράγοντας, σημαντικός παράγοντας, ήταν ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Και ο κόσμος του ΠΑΟΚ όχι γιατί βγήκε στον δρόμο και διαδήλωσε στις αρχές Αυγούστου να επιστρέψει ο Βασιλιάδης στο ΠΑΟΚ. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ γιατί όλα αυτά τα χρόνια, όπου και να πηγαίναμε, όπου και να καθόμασταν, είτε ήταν στο Ρέθυμνο, είτε ήταν στη Ρόδο, είτε ήταν στην Αθήνα, ήμασταν στο Σολέ και ερχόταν πέντε παιδιά από τις Βρυξέλλες να δουν ένα μάτς, είτε ήμασταν στην Πολωνία και ερχόταν 10 παιδιά με το βανάκι για να δουν ένα παιχνίδι. Σε όλα αυτά που λέγαμε και όλα αυτά που συζητούσαμε, ένα όνομα πάντα υπήρχε στο στόμα τους. Να γυρίσει πίσω ο Κώστας Βασιλιάδης. Άρα λοιπόν, βασικός παράγοντας και πιεστικός, ευχάριστα πιεστικός, υπήρξε και ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Σε όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση, μια τέτοια στιγμή ονειρευόμουν και ήθελα, είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ συγκινημένος, να καλωσορίσω τον Κώστα Βασιλιάδη στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, στην οικογένεια που ποτέ δεν έφυγε, στην οικογένεια που πάντα τον αγκάλιαζε και πάντα την αγαπούσε, στην οικογένεια που όπου μπορούσε να βρεθεί, είτε ήταν καλοκαίρι, είτε ήταν αγώνες φιλικοί, είτε ήταν στο εξωτερικό ή οπουδήποτε, είτε με τη φυσική του παρουσία, είτε με την έγνοια του πάντα για την ομάδα, ήταν πάντα κοντά μας. Τον καλωσορίζω λοιπόν με όλη την αγάπη, το σεβασμό και το θαυμασμό στο πρόσωπό του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον μάνατζερ της ομάδας και ο λόγος των... Είμαστε συνδεδεμένοι λοιπόν με το κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ακούσαμε τον κύριο Ζουρνατζίδη να καλωσορίζει τον Κώστα Βασιλιάδη με όλα αυτά τα ιδιαίτερα λόγια. Και πάμε να ακούσουμε τον αθλητή τι έχει να πει τώρα που πλέον επέστρεψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 8 χρόνια στο εξωτερικό, σε 5 συνεντεύξεις που δεν έχουν ιδρώσει τα χέρια μου τόσο πολύ. Μου τη καρδιά μου να χτυπάει τόσο γρήγορα. Είναι απίστευτο συνέστημα αυτό.
Είναι μεγάλη μου χαρά που γυρίζω σπίτι μου σε μια ομάδα που όλοι το γνωρίζετε, οι περισσότεροι που γνωρίζομαστε χρόνια γνωρίζετε τα συναισθήματά μου για αυτή την ομάδα και ήθελα πάρα πολύ από πολύ καιρό να γίνω μέλος αυτής. Μιας ομάδας η οποία έχει θέσει βάσεις πάρα πολύ δυνατές έξω από το γήπεδο, διοικητικά αλλά και περισσότερο μέσα. Έχει κρατήσει μια βάση παικτών, Ελλήνων παικτών που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι αλλαγές των ξένων παικτών είναι εξίσου αξιόλογες. Και όλοι τα τελευταία χρόνια η ομάδα δείχνει να γίνεται οικογένεια κάθε χρόνο και να βγαίνει τρίτη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ από την πλευρά μου πρέπει να γίνω μέλος αυτής της οικογένειας, αυτής της ομάδας, πάρα πολύ γρήγορα. Να γίνω ένα με αυτά τα παιδιά που χρόνια δουλεύουν μαζί. Να κάνουμε μια πάρα πολύ δυνατή προετοιμασία για να είμαστε στην αρχή του πρωταθλήματος έτοιμοι. Γιατί φέτος το πρωτάθλημα έχει γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστικό με ομάδες όπως η ΑΕΚ και ο Άρης που έχουν γίνει καλύτερες. Αν και τόσα χρόνια στο εξωτερικό νομίζω ότι πάντα το έχω στο μυαλό μου ότι οι ομάδες δεν φτιάχνονται με τα λεφτά αλλά με τη χημεία. Και πραγματικά πιστεύω ότι αν δουλέψουμε σωστά και φυσικά πάνω απ' όλα μετά από τα τελευταία χρόνια των εμφανίσεων της ομάδας απαιτούμε, δεν θέλουμε, απαιτούμε τον κόσμο στο γήπεδο. Τον απαιτούμε, το απαιτούμε αυτό. Όπως γίνεται και στο ποδόσφαιρο, που είναι μια γιορτή, έτσι το θέλουμε και εδώ. Να είναι δίπλα μας από το πρώτο παιχνίδι μέχρι το τελευταίο. Στα εύκολα και στα δύσκολα. Γιατί το να το λέμε ότι ήρθε ο Βασιλιάδης, ήρθε. Το μετά, τι γίνεται. Η ομάδα γίνεται πιο δυνατή, αλλά η ομάδα θα κάνει το ένα βήμα παραπάνω, μόνο με τον κόσμο. Και αυτό πρέπει να το έχει καλά στο μυαλό του κάθε παοξής. Γιατί και εγώ είμαι παοξής και πηγαίνω και στο ποδόσφαιρο. Αλλά ήρθα εδώ και θέλω τον κόσμο δίπλα. Και να είναι σίγουρο ότι όλα τα παιδιά, όλη η ομάδα θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό μέχρι το τέλος. Θα βλέπουμε όλους τους αντιπάλους στα μάτια, δεν θα υποτιμάμε κανέναν και θα παλεύουμε ακόμα και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ευχαριστούμε και τον Κώστα Βασιλιάδη. Περνάμε στη διαδικασία των ερωτήσεων. Θα σας παρακαλέσω απλά να περιμένετε να έχετε το μικρόφωνο στα χέρια σας πριν κάνετε την ερώτηση για να ακούγεστε. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Μιχαλίτσο που ζήτησε το λόγο. Στο βάθος της αίθουσας, εκεί. Την είχες έτοιμη την Κάτι να μας μεταφέρεις καταρχήν κάποιες σκέψεις σου όλο αυτό το διάστημα, γιατί σίγουρα έχεις προτάσεις καλύτερες, είσαι ένας παίκτης που το επιτεύω. Σαφώς είναι ένα και για σένα το να λειτουργήσει περισσότερο η καρδιά, ας πούμε. 100% θα λέω η καρδιά σε ένα τόσο μεγάλο κομμάτι. Έτσι μια αναφορά στις σκέψεις σου όλο αυτό το διάστημα μέχρι να φτάσεις να συμφωνήσεις. Και να πεις αρχικά ότι εδώ είμαι, γιατί το μυαλό σου ήταν εδώ πέρα, τώρα απλά είσαι και μέλος πάλι της οικογένειας. Να σου πω κάτι, λειτουργήσε μόνο η καρδιά. Η αγάπη για την ομάδα, το ότι ήθελα να γυρίσω και να βοηθήσω την ομάδα, γιατί έβλεπα ότι έχει μπει σε ένα σωστό δρόμο η ομάδα, και εκτός και εντός γηπέδου. Συζητούσα με τον Σπύρο που δεν είναι μάνατζερ μου, αλλά είναι αδερφός μου, πατέρας μου. Συζητούσαμε πώς μπορεί να γίνει αυτό, να γυρίσω πίσω, να βοηθήσω την ομάδα, να γυρίσει ο κόσμος στο γήπεδο και επιτέλους αυτή η ομάδα να μην μείνει εκεί που είναι, σαν τρίτη, γιατί είναι μεγάλο επίτευγμα αυτό, αλλά να μπορέσουμε να κοιτάξουμε στα μάτια τις δύο μεγάλες ομάδες. Αυτό το είχα στο μυαλό μου. Μπορεί το όνειρό μου για αυτή την ομάδα είναι εφικτό τώρα, αλλά με τη σωστή δουλειά και με τον κόσμο στο γήπεδο πιστεύω ότι αυτό είναι θέμα χρόνου. Και να μην ξεχνάμε ότι ασχέτως όλων των προβλημάτων ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι μια ομάδα της σειράς. Και γενικά ο ΠΑΟΚ δεν είναι η μιζέρια. Η μιζέρια πρέπει να σταματήσει. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα όνειρο και με τα όνειρα πηγαίνεις μπροστά. Άλλη ερώτηση. Ναι, εδώ μπροστά λίγο. Κώστα,
Κώστα, σίγουρα έπαιξε ρόλο η καρδιά. Όμως πόσο πιο εύκολο ήταν για σένα, βλέποντας όλα αυτά τα χρόνια, να υλοποιείται ένα project πετυχημένο που βγάζει υγεία με τον κύριο Ζουρνατζίδη, τον κύριο Μαρκόπουλο, τον κύριο Πέλεβιτς, τον Μπάνε. Πόσο πιο εύκολο ήταν για σένα να πεις το ναι και να γίνει σήμερα αυτή η μεγάλη επιστροφή? Θα μπορούσα να γυρίσω και πριν από αυτό. Αλλά βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους να προσπαθούν με λίγα, σίγουρα ήταν πάρα πολύ πιο εύκολο. Αλλά πραγματικά αν σκεφτόμουν λίγο διαφορετικά, μπορεί να βρισκόμουν αυτή τη στιγμή να κάνω προετοιμασία σε κάποιο βουνό της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας. Αλλά θέλω να βρίσκομαι εδώ και να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους να πάμε μπροστά την ομάδα. Άλλη ερώτηση, κύριος Μπένης. Κώστα, καλώς όρισες στο σπίτι σου. Χρησιμοποίησες ένα ρήμα που δεν το έχει χρησιμοποιήσει ούτε ο Μπάνε Πρέλεβιτς πριν από λίγο. Βρήκε με ένα σύμφωνο. Είπες, απαιτούμε από τον κόσμο να γεμίσει το γήπεδο. Θεωρείται ότι πάω όλα αυτά τα χρόνια ομάδα πάσχει πιο δικημένη. Η μόνη ομάδα που έχει ευρωπαϊκό τίτλος και δεν υπήρχε αυτή η ανταπόκριση από τον κόσμο. Λίγο θες να το αναλύσεις περισσότερο, γιατί φαντάζομαι δεν είναι μόνο η δική σου παρουσία που θα γυρίσει ο κόσμος. Είναι η παρουσία της ομάδας γενικά τα τελευταία τρία χρόνια. Δηλαδή τι θα μπορούσε να κάνει η ομάδα παράπονο για να γυρίσει ο κόσμος στο γήπεδο? Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να κάνει πολλά παραπάνω. Αλλά πιστεύω ότι με τη βοήθεια του κόσμου θα μπορούσε να κάνει. Δηλαδή πέρσι χάσαμε για ένα σουτ το τελικό του κυπέλου. Και γιατί όχι να η ομάδα να κέρδιζε το κύπελο, έτσι δεν είναι? Άρα νομίζω ότι αυτή η ομάδα με την υγεία που βγάζει και φέτος πιστεύω ότι θα είμαστε καλύτερα από πέρσι, γιατί όχι να μην παίξει ένα τελικό? Γιατί αυτά τα έχουμε ξεχάσει λίγο. Ξέρεις, να βλέπεις να παίζουν συνέχεια άλλη τελικό και εσύ να είσαι απ' έξω πάντα. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Γιατί μόνο έτσι βγαίνει καλό. Κύριος Αρθάς. Είπαμε για την κατάσταση του ΠΑΟΚ σήμερα. Πόσο διαφορετικός είναι ο Κώστας Βασιλιάδης σε σχέση με το τελευταία φορά που φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ? Τόσο ως παίκτης, ως ψυχολογία, ως άνθρωπος, ως φιλοσόφος. Εντάξει, πρώτα απ' όλα είχα μαλλιά και τα χάσα τόσα χρόνια. Δεύτερον, τόσα χρόνια στο εξωτερικό μαθαίνεις πράγματα. Δουλεύεις με διαφορετικούς προπονητές, δουλεύεις με συμπαίκτες οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία στην Ευρωλίγα, καθημερινή προπόνηση. Γενικά η ζωή εκτός Ελλάδας σε αλλάζει. Σε αλλάζει το παιδί που έχω αυτή τη στιγμή, ο γιος μου με αλλάζει. Είναι φυσιολογικό. Πιστεύω ότι είμαι πιο όρημος. Τα πράγματα τα σκέφτομαι διαφορετικά. Είμαι πιο ήρεμος και εκτός γηπέδου. Αλλά έχω την ίδια τρέλα στο γήπεδο. Αυτό δεν αλλάζει. Και είναι κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή που είμαι στην ομάδα που αγαπάω. Είναι λίγοι, νομίζω είναι λίγοι παίκτες που αγαπάνε μια ομάδα και μπορούν να παίξουν σε αυτήν. Κύριος Βοητσίδης, ακριβώς από πίσω. Κώστα, είπες ότι γυρίζεις στο σπίτι σου, το καταλαβαίνουμε όλοι. Βέβαια δεν ξέρουμε ποτέ τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, αλλά δεν ξέρω κιόλας αν θα τολμούσες να πεις ότι ήρθες για μόνιμα, δηλαδή ήρθες για πολλά πλέον χρόνια, ίσως και παρότι ακόμη είσαι νέος, για να κλείσεις και την καριέρα σου στην ομάδα, ή θα ήταν υπερβολικό να το πεις αυτό από τώρα? Εγώ σκέφτομαι αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι εδώ πέρα και μιλάω για την ομάδα και ότι θα παίξω στην ομάδα που αγαπάω αυτό το χρόνο. Γιατί να μην μείνω για πάντα? Με αυτό το σκεπτικό έρχομαι. Ο κύριος Τσατσούλης ακριβώς από δίπλα και μετά η κυρία Αβραμίδου. Κώστα, μας εξήγησες γιατί χθες το καταλάβαμε. Το ερώτημα είναι αν έλαβες υπόψη σου το γενικό κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό στάτους κατάσταση στην Ελλάδα. Το έλαβες υπόψη σου αυτό. Και αν αυτό το περιβάλλον επιτρέπει, πιστεύεις, να λειτουργήσει θετικά ο φίλαθλος και να έρθει στο γήπεδο. Σε θετική σκέψη, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά γίνονται σε ένα πάρα πολύ αρνητικό περιβάλλον που το ζούμε όλοι όσοι είμαστε μόνιμα. Φυσικά, εδώ. Φυσικά. Αλλά το να βλέπεις κόσμο έξω στον δρόμο με το εγώ για μένα δεν είμαι κανένας εδώ. Αλλά το να βλέπεις κόσμο να χαίρεται με το ότι ήρθε στην ομάδα μέσα σε όλο αυτό το κοινωνικό πρόβλημα, οικονομικό,
που ο κόσμος δεν έχει να φάει. Το να βλέπεις να χαίρεται κόσμος με τον ερχομό στην ομάδα, αυτό λέει κάτι. Για μένα λέει τα πάντα. Γιατί ξέρω ότι αυτός ο κόσμος αγαπάει την ομάδα και θέλει να είναι από πίσω. Και αυτό θα το καταφέρει. Κύριε Αβραμίδη. Φυσικά, φυσικά. Εδώ ζω, εδώ ζει η οικογένειά μου τόσα χρόνια. Τα ξέρω όλα αυτά. Όλα τα προβλήματα. Αλλά μόνο με θετική σκέψη μπορούμε να πάμε μπροστά. Αν είμαστε αρνητικοί, θα μείνουμε εδώ που είμαστε. Η ομάδα θα γίνει χειρότερη για να διαλυθεί όπως είναι η διαλυμένη χώρα μας. Κύριε Αβραμίδη. Καλησπέρα. Καλή χρονιά να έχει. Επίσης. Θα ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου για την ομάδα έτσι όπως είναι μέχρι τώρα. Τι γνώμη έχεις για το ρόστερ, για τα παιδιά που είναι ήδη και τι κουβέντα έχεις κάνει με τον κύριο Μαρκόπουλο, αν έχεις. Κοιτάξτε, είπα και πριν ότι η ομάδα, στην ομάδα υπάρχει μια βάση Ελλήνων παικτών, έμπειρων, παιδιών που έχουν δείξει το τι μπορούν να κάνουν και ότι μπορούν ακόμα περισσότερα. Έβλεπα πάρα πολλά παιχνίδια όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν εκτός. Εγώ για μένα την ομάδα την βλέπω μια ομάδα ανταγωνιστική. Φυσικά θα δούμε και τις προσθήκες που θα έχουμε στις επόμενες μέρες με ξένους παίκτες. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική, όπως πέρσι και φέτος. Και φυσικά γιατί όχι να κοιτάξουμε τους δύο μεγάλους αντιπάλους μας στα μάτια και να τους... γιατί όχι να τους κερδίσουμε. Κύριος Βλαχόπουλος. Α, και συγγνώμη, με τον προπονητή, ναι, συγγνώμη. Είπαμε ότι πολλή δουλειά μέσα στο γήπεδο και σιγά σιγά να αφομοιώσει το σύστημά του. Αυτό μόνο. Καταρχάς, αυτά είναι κατηλημένο από ό,τι έχω μάθει. Ορίστε. Αυτά είναι κατηλημένο, το έχει. Το έχει μέσα ο πρόεδρος. Έτσι. φαντάζομαι το σχέδιο ήταν διαφορετικό. Και λέω το σχέδιο ήταν διαφορετικό διότι τελειώνει η συνεργασία σου με τη Μάλαγα και γράφει στα ρώσικα ότι είμαι ελεύθερος. Στέλνεις μήνυμα στο Σαββίδη και εσύ επηρεασμένος ότι στην γενικότερη αίσθηση του Σαββίδη θα αποκτήσει το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Όχι, ήθελα να μάθω ρώσικα γιατί ήθελα να πάω στη Ρωσία να παίξω. Ναι. Γιατί γελάς. Δεν γίνεται αυτό το σχέδιο. Ναι. Και θα είναι τυπική λίγο η ερώτηση. Ερχόμενος στον ΠΑΟΚ, ουσιαστικά, επειδή το είπε και νωρίτερα ο κ. Ζουρναζίδης που ξέρει την αγορά, εσύ θυσιάζεις κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Ευρώ. Δεν πληρώνουμε δολάρια. Δεν πληρώνουμε δολάρια. Ευρώ, ναι. Πόσο δύσκολη είναι αυτή η απόφαση. Γιατί είναι, για έναν παίκτη επαγγελματία, είναι πολύ δύσκολη η απόφαση. Και φαντάζομαι από εκεί ορμόμενος χρησιμοποιείς και το ρήμα που επισήμανε νωρίτερα ο Γιώργος Βέννης, το απαιτούμε από τον κόσμο. Δεν ήταν δύσκολη η απόφαση. Από το να μιλάω ρώσικα θα μιλάω σέρβικα και ελληνικά. Τι να σου πω. Το ότι ήθελα να γυρίσει την ομάδα αυτό δεν μετράει. Νομίζω ότι μετράει περισσότερο από όλα. Και το τι θα μιλάς και το τι θα κάνεις είναι άλλο θέμα. Πέραν της πλάκας, αυτό που ήθελα αυτό έγινε και γι' αυτό είμαι εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος Σαββίδης αυτή τη στιγμή. Τι να πω για τον Σαββίδη. Αν έρθει στην ομάδα, καλώς ήρθε. Καλώς να έρθει. Κύριος Φελένης. Σε τι κατάσταση είναι ο Κώστας Βασιλιάρης. Την περσινή σεζόν έχασε αρκετά παιχνίδια με την Μάλαγα. Λόγω τραυματισμού. Ναι. Σε τι κατάσταση είναι τώρα ο Βασιλιάρης. Πάρα πολύ καλή. Λόγω του ότι δεν σταμάτησα σχεδόν καθόλου το καλοκαίρι. Ερχόμουν και έκανα προπονήσεις κάποια βάρη και λίγο τρέξιμο. Ενδυνάμωσε τα πόδια γιατί είχα ένα τραυματισμό ο οποίος με κράτησε 1,5 μήνα εκτός πέρσι στο πόδι, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ καλά. Έχω κάνει και κάποιες εξετάσεις έξτρα για να δω που βρίσκομαι και είμαι αρκετά καλά. Δηλαδή είμαι έτοιμος για σήμερα για την προπόνηση το απόγευμα. Κύριος Πετρίδης. Κώστα, τι σου λέει για τη φιλοσοφία της ομάδας το γεγονός ότι θα έχει για 7η συνεχόμενη σεζόν τον ίδιο προπονητή. Είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Γιατί τα περισσότερα παιδιά που έχουν μείνει στην ομάδα γνωρίζουν τη φιλοσοφία του. Νομίζω ότι χρειάζεται πάρα πολύ λίγο χρόνος για να είναι η ομάδα έτοιμη. Δηλαδή δεν θα χρειαστεί να χάσουμε και κάποια παιχνίδια τον Οκτώβρη
για να βρει η ομάδα πατήματα στη φιλοσοφία του προπονητή. Όπως και εγώ, επειδή γνωρίζω γενικότερα το ελληνικό μπάσκετ και έχω ξαναδουλέψει με τον coach, δεν θα έχω κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο. Κύριος Χαρκανιάς. Μισό λεπτό. Επιστρέφεις και θα έχεις για πρώτη φορά πρόεδρο τον Πρέλεβης, έτσι. Ναι. Αυτόν που τον είσαι προπονητή και σου έδειξε κάποια θύματα, σου κτλ. Θα να ρωτήσω ένα αυτό, πώς αισθάνεσαι που θα τον έχεις αυτόν τον πρόεδρο και δεύτερον, θα παίξεις υπέκτης κάποιων παιδιών που, με το οποίο δεν έχεις τώρα, με τον Καραλαμπίδη. Με τον Βέδα. Εθνική ομάδα, ναι. Ενώ και σύλλογο. Ή ακόμα και με τον Βέδα που είστε από την ίδια περιοχή. Όλα αυτά πώς θα παίξει γενικώ μέσα στο πακέτο της επιστροφής. Είναι πολύ θετικό. Περισσότερο αυτά τα παιδιά θα με βοηθήσουν να μπω στην ομάδα παρά να τους βοηθήσω εγώ. Εντάξει, τώρα για τον Πάνε. Ο Μπάνης είναι για μένα είναι τον έχω φωτογραφία στο σπίτι μου, το να παίζει. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό γιατί αυτός ο άνθρωπος μαζί με όλους τους υπόλοιπους μου βάλει την ομάδα σε ένα σωστό δρόμο. Αυτό μόνο. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Κύριε Βλαχόπουλος στην άλλη πλευρά. Επειδή μίλησες και για τον κόσμο, ως παοξής, πώς αντιλαμβάνεσαι και πώς εξηγείς το γεγονός ότι στο ποδόσφαιρο με ένα project το οποίο δεν έχει αποδώσει αλλά με τη σκέψη ότι θα αποδώσει η Τούμπα μαζεύει 15-20.000 κόσμο και στο μπάσκετ με ένα project το οποίο αποδεδειγμένα έχει αποδώσει ο κόσμος δεν είναι στο γήπεδο. Πώς το αιτιολογείς εσύ ως παοξής? Περισσότερο πιστεύω ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι ποδοσφαιρικός παρά μπάσκετ. Αλλά μέσα από τις εμφανίσεις μας και το πρόσωπο που θα δείξουμε μέσα στο γήπεδο, μόνο έτσι μπορούμε να το γυρίσουμε πίσω τον κόσμο, στο μπάσκετ. Να είναι δίπλα στην ομάδα. Και νομίζω ότι το έχουν αποδείξει πολλές φορές όταν η ομάδα χρειαζόταν βοήθεια, ήταν ο κόσμος γέμισε στο γήπεδο. Πλέον όμως, όπως είπα και πριν, απαιτούμε τον κόσμο να είναι δίπλα μας. Και είμαι σίγουρος ότι θα είναι δίπλα μας από το πρώτο παιχνίδι. Υπάρχει κάποιος από αυτή την πλευρά, όχι. Εδώ και μετά να πάμε να έρθουμε σε εσάς ξανά. Ώστε από αυτή τη συνεργασία, πέρα από το συναισθηματικό, τι πρέπει να περιμένει ο ΠΑΟΚ από τον Βασιλιάδη, αλλά το Βασιλιάδης από τον ΠΑΟΚ μέσα από αυτή τη συνεργασία. Νομίζω ότι τη δουλειά που θα κάνουμε σαν ομάδα θα βελτιωθώ και εγώ πάρα πολύ με την καθημερινή προπόνηση, με το πώς δουλεύει η ομάδα, με τους συμπαίκτες μου, αυτοί να με βοηθήσουν από την πρώτη μέρα και εγώ φυσικά μέσα στο γήπεδο να τους βοηθήσω και αυτούς, με όση εμπειρία έχω μαζέψει στην Ευρώπη, να μπορέσω να τους βοηθήσω για να γίνουμε καλύτεροι σαν ομάδα. Γιατί μόνο σαν ομάδα μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να πετύχουμε κάτι φέτος. Αν και 31 χρονών, νομίζω ότι έχω ακόμα πολλά περιθώρια να βελτιώσω το παιχνίδι μου και αυτό μόνο με την προπόνηση γίνεται. Κύριος Καρκανιάς. Είπες τώρα για την εταιρεία που είσαι από την Ευρώπη. Είναι αυτό, αν μπορείς να πεις ένα, που μπορείς να δώσεις σε αυτό το ΠΑΟΚ από την Ευρώπη, από αυτά που έμαθες έξω, γιατί πολλοί Έλληνες του ΠΑΟΚ δεν είχαν αυτή την ευκαιρία. Και δεύτερον, με τι θα είσαι ευχαριστημένος φέτος, γιατί είναι το πρωτάθλημα, το κύπελλο είναι η Ευρώπη. Και λέω για την Ευρώπη γιατί πέρσι η ομάδα έκανε μια υπέρβαση πέρας 32. Πώς το σκέφτεσαι αυτό? Κοίτα, για την Ευρώπη νομίζω ότι το ένα βήμα παραπάνω είναι να περάσουμε και το δεύτερο γύρο. Και από εκεί και πέρα εντάξει έρχονται και πολύ μεγάλες ομάδες με μεγάλα budget, με πολύ καλούς παίκτες Ευρωλίγκα. Και από εκεί και πέρα νομίζω όμως ότι αυτό θα φανεί μες στο γήπεδο, το πώς θα είμαστε εμείς απέναντι σε αυτούς. Το να μιλάμε ότι θα περάσουμε στις 32 στους 16 και εκεί θα χάσουμε, αυτό πρέπει να το δείξουμε, να δείξουμε το καλό ή το κακό πρόσωπο μέσα στο γήπεδο. Κ. Μιχαλίτσος. Κώστα, ανεβαίνει επίπεδο από φέτος ακόμη περισσότερο του ελληνικού μπάσκετ. Βλέπουμε και την ΑΕΚ δυναμώνει πολύ. Από πέρσι ήδη ήταν αρκετά δυνατή και ο Άρης. Έτσι όλη αυτή την εικόνα που βλέπεις και ο ΠΑΟΚ που έτσι καλώς είναι μια δύναμη τα τελευταία χρόνια, κρατάει τη θέση του.
πώς βλέπεις γενικότερα το ελληνικό μπάσκετ, γιατί θέλουμε και το ελληνικό μπάσκετ να πηγαίνει καλύτερα, και για θέσεις ή κάποια στιγμή να μπορέσει κάποια ομάδα να ξεφύγουμε αυτή τη διάδα της Αθήνας να πάει Ευρωλίγα. Μια ομάδα να πάει Ευρωλίγα. Είναι πιο ανταγωνιστικό νομίζω. Φέτος θα είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικό λόγω της ΑΕΚ, λόγω του Άρη, όλες οι ομάδες βελτιώνονται, παίρνουν καλούς παίκτες και οι πιο μικρές ομάδες ας πούμε. Φέτος νομίζω ότι δεν θα υπάρχουν εύκολα παιχνίδια για μας. Όλα θα είναι πολύ δυνατά εκτός έδρας και πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ για να μπορέσουμε να τα κερδίσουμε όλα αυτά που κάποιοι μπορεί να τα θεωρούν δεδομένα εύκολα παιχνίδια. Και γι' αυτό λέω ότι επειδή φέτος δεν θα είναι εύκολα μάτς, πιστεύω ότι και με τη βοήθεια του κόσμου μπορείς να τα κάνεις εύκολα και να τα κερδίζεις. Κύριος Χαστάς. Συγγνώμη. Κοίτα, νομίζω ότι η εμπειρία παιχνιδιών ούλεκα, Ευρωλίγκας, αυτά που έχω μάθει γενικότερα από συμπαίκτες και προπονητές, αυτά βγαίνουν νομίζω μέσα στην προπόνηση σε ρυθμούς παιχνιδιών. Κύριος Χαστάς. Κλείνοντας, θα ήθελα να μας κάνεις ένα σχόλιο για την εθνική ομάδα. Φέτος δεν είσαι μέλος της. Mm-hmm. Προπονητής είναι ο συγγενής πλέον από τις Κατσικάρες. Ενώ ψευροπάσκετε ένα σχόλιο για την εθνική ομάδα. Κοίτα, νομίζω είναι η πιο πλήρης ομάδα των τελευταίων ετών. Πραγματικά εύχομαι να μην υπάρχει τραυματισμός σε αυτή την ομάδα. 12 εισάξει παίκτες, πολύ ταλέντο. Είναι ευκαιρία για ένα μετάλλιο φέτος, η άποψή μου. Το θέμα είναι να υπάρχει έτσι μια χημεία, γιατί η φιλοσοφία παιχνιδιού υπάρχει από αυτό το προπονητή και όλοι την ξέρουμε, την έχουμε δει στην Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία μας για ένα μετάλλιο. Όποιο και αν είναι αυτό θα είναι κέρδος, γιατί τα προηγούμενα χρόνια είναι πάρα πολλά χωρίς διάκριση για την εθνική ομάδα. Επειδή είπες μια πικρή αλήθεια για τον κόσμο του ΠΑΟΚ που είναι περισσότερο ποδοσφαιρικός και όχι μπασκετικός, σαν και αν δεν κάνω λάθος, νομίζω επιμερών σου πριν φύγεις είχε βγει ομάδα πρώτη στα εισιτήρια μια χρονιά. Mm-hmm. Και στο Βόλε δεν είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ με το άθλημα να ασχολείται, αλλά το γέμισε το γήπεδο όταν είχε το όραμα τίτλου. Πιστεύεις ότι αυτό το όραμα τίτλου θα ξαναγεμίσει το γήπεδο, σε αυτό λείπει για να γεμίζει το γήπεδο, γιατί ο τελευταίος τίτλος είναι προηγούμενο, πριν το μιλένιο. Πιστεύω ναι, αλλά το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε ένα τελικό και μετά να γεμίσει το γήπεδο, καταλαβες. Πρέπει να το πάρουμε από την αρχή και να φτάσουμε στο τέλος όλοι μαζί, με όλα τα δύσκολα που μπορούμε να περάσουμε σε μια χρονιά. Στις νίκες και στις ήττες. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, γιατί αυτό θα μας φάει μπροστά. Έτσι πιστεύω. Να μην φτάσουμε στο τέλος, να παίζουμε έναν ημιτελικό για να μπούμε σε ένα τελικό και να γεμίσει τότε το γήπεδο. Και όλη τη χρονιά να είναι άδειο. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Αυτό είναι. Έχετε άλλη ερώτηση, κ. Καργανιάς. Τα flashback είναι εύκολα με την επιστροφή. Ήσουν αρκετά χρόνια σε αυτό το γήπεδο, με αρκετούς ανθρώπους που ξέρεις, τελικά επιστρέφοντας από όλα αυτά τα χρόνια που πέρασε εδώ, τι να το κρατήσεις περισσότερο, θα το έχεις μαζί σου και φέτος ή αν μην είσαι του χρόνου κτλ. Τα χρόνια που ήσουν στο Παλάτι. Εννοείς από το εξωτερικό τι θα κρατήσω. Μιλάω για τα χρόνια που ήσουν στο Πάο και εδώ στο Παλάτι. Τι κρατάω από παλιά. Ναι. Όλες τις στιγμές που έζησα με αυτή την ομάδα, τις μεγάλες νίκες, το γεμάτα γήπεδα, απέναντι στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, γιατί τα προηγούμενα χρόνια κάναμε μεγάλες νίκες και χωρίς προβλήματα αρκετά καλές πορείες. Κρατάω τις καλές στιγμές στο γήπεδο, μέσα στο γήπεδο, μεγάλες νίκες και ελπίζω και εύχομαι φέτος να τις ξαναδούμε. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Όχι. Τελευταία, ναι, ναι. Τελευταία γιατί έχουμε και προπόνηση. Κώστα, πώς θα χαρακτηριστεί, με ποιο τρόπο θα χαρακτηρίσει επιτυχημένη την επιστροφή σου, τι περιμένεις να έχεις πετύχει για να πεις ότι η επιστροφή μου ναι, ήταν αυτή που πρόσφερε. Ναι. Εάν η ομάδα κάνει το ένα βήμα παραπάνω. Γιατί εγώ μπορεί να βάζεις 20 πόντους, να κάνεις το όλα καλά και ωραία, αλλά η ομάδα να χάνει, άρα δεν είσαι ούτε εσύ επιτυχημένος. Το θέμα είναι να κάνει η ομάδα το βήμα παραπάνω φέτος, που όλοι το θέλουμε. Όνειρό μου,
να παίξουμε ένα τελικό κυπέλου, γιατί όχι. Να τα πάμε πολύ καλύτερα στο πρωτάθλημα, στην Ευρώπη. Όλα αυτά θα είναι.